Συνδέσουμε με τον οικονομολόγο, κύριο Στάθη, εδώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Αδαμόπουλος Λεύου, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός. Θα δούμε μαζί αυτά που λέει το πρώτο slide. Δηλαδή, πληροφορίες για το τι γνωρίζουμε για την κάρτα του πολίτη από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί. Τι άλλο γνωρίζουμε για τις υπόλοιπες κάρτες που θα εκδοθούν. Δεν είναι μόνο η κάρτα του πολίτη. Είναι και οι άλλες κάρτες που θα βγουν πριν την κάρτα του πολίτη. Θα δούμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το εξωτερικό, τι γίνεται στο εξωτερικό, ποια είναι η εμπειρία από το εξωτερικό. Και στο τέλος θα διατυπώσουμε τις ενστάσεις μας έναντι αυτού του συστήματος που έρχεται, της κάρτας του πολίτη και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τι γνωρίζουμε, πώς ήρθε σε γνώση μας το όλο θέμα. Για την κάρτα του πολίτη μας πληροφόρησε ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ότι θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα και θα είναι χρήσιμη, θα είναι απαραίτητη για πλήθρον συναλλαγών με τη διοίκηση, χωρίς να χρειάζεται άλλο έγγραφο. Στη συνέχεια, μετά το Σεπτέμβριο, έγινε η πρώτη διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη. Έγινε Νοέμβριο-Δεκέμβριο και εκεί μάθαμε ότι θα έχει πληθείο, χωρίς να μας λένε τι είδους πληθείο. Προαιρετικά θα δοθεί το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής, δηλαδή με τη χρήση της θα παράγονται ηλεκτρονικά έγγραφα που θα έχουν την εγκυρότητα, όπως τα φυσικά έγγραφα στα οποία βάζουμε την υπογραφή μας. Θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας. Θα μοιάζει με τις χρεωστικές πιστωτικές κάρτες, θα είναι σε αυτό το μέγεθος. Και δεν θα περιληφθούν σε καμία περίπτωση, όπως κατ' επανάληψη έχει δηλώσει ο κ. Υπουργός, προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα, δεδομένα υγείας κλπ. Στη συνέχεια έγινε η δεύτερη διαβούλευση για αυτό το θέμα, αλλά με άλλο τίτλο, υπόθηκε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ήταν το αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης, ήταν ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το Γενάρη του 2011, πριν δύο μήνες. Αυτό είναι άσχετο με την κάρτα του πολίτη. Φαινομενικά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είχε καμία αναφορά στην κάρτα του πολίτη. Αλλά όμως, όπως θα δούμε και από δημοσιεύματα, από τη συνέντευξη του κυρίου Υπουργού, όταν παρουσίαζε το νομοσχέδιο, εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια ηλεκτρονική κλειδαριά και η κάρτα του πολίτη είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που ξεκλειδώνει αυτή την κλειδαριά. Δεν έχει νόημα να φτιαχτεί η κλειδαριά, αν δεν φτιαχτεί και η κάρτα του πολίτη. Στη συνέντευξη τύπου χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός είπε ότι θα έχει μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία, όνομα, επίθετο κλπ. Μια φωτογραφία και κάποιους κωδικούς, κάποιους αριθμούς. Όπως βλέπουμε, αριθμό κτηματολογίου, αφημία, ΑΜΚΑ, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας. Με αυτό θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις του κράτους. Πρόσθεσε ότι εκεί θα ενσωματωθούν σε αυτή την κάρτα και άλλες κάρτες που στο μεταξύ θα εκδοθούν. Συμπέρασμα από όσα μας έχουν πει, είναι ένα μικρό απλό εργαλείο με ελάχιστα στοιχεία, αλλά που θα κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Χωρίς αυτό το εργαλείο δεν θα μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες για τον εαυτό μας. Πρόκειται για αντίφαση, ένα μικρό εργαλείο με πολλές δυνατότητες. Όχι. Θα μπορεί όντως να έχει ελάχιστα στοιχεία μέσα στο τσιπ ή επάνω στην κάρτα, με τα οποία θα ξεκλειδώνουν όλες αυτές οι βάσεις. Αλλιώς θα παραμένουν κλειδωμένες. Και τώρα, αργότερα, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν πάνω στην κάρτα πληροφορίες, πράγμα το οποίο τώρα το έχουν αποκλείσει. Λέει, δεν θα. Το Β δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Το πιο πιθανό λοιπόν θα μείνουμε στο Α. Να δούμε άλλες κάρτες που μας έχουν πει ότι θα έρθουν στη ζωή μας. Είναι η κάρτα αγορών, είναι πρόβλεψη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τι μας λένε, θα είναι καυτή όπως η χρεωστική τράπεζα, όπως η χρεωστική κάρτα των τραπεζών, θα χρησιμοποιείται στα μηχανάκια POS, των καταστημάτων, είναι τα μηχανάκια, τα συστήματα στα οποία περνάνε την πιστωτική κάρτα. Από το ίδιο δίκτυο, από τα ίδια μηχανήματα, από την ίδια υποδομή θα περνάει και η κάρτα αγορών, από εκεί που περνάει και η πιστωτική κάρτα. Δεν θα έχει barcode. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην διαβούλευση για την κάρτα αγορών που διενεργήθηκε το Μάιο είχε αναφερθεί σαφώς ότι θα έχει barcode. Στη συνέχεια όμως ανακατεύτηκαν οι τράπεζες στο project της κάρτας αγορών. Οπότε εκεί επιλέχθηκε ο τύπος της κάρτας, όπως είναι η κάρτα αναλήψεων, με την ταινία τη μαγνητική στο πίσω μέρος της. Άρα λοιπόν στην αρχή λέγανε θα έχει barcode αν 13, μετά λένε δεν θα έχει barcode αν 13. Γιατί να γίνει όλο αυτό, γιατί μας τη δίνουν αυτή την κάρτα? Για να μας γλιτώσει από το βραχνά να αθροίζουμε αποδείξεις. Πρώτα φορτωθήκαμε το βραχνά να μαζεύουμε αποδείξεις και τώρα έρχεται η σωτηρία από αυτό το βραχνά να μαζεύει κάρτα τις αποδείξεις. Να μην τις μαζεύουμε εμείς και να τις γράφουμε.
Θα χορηγηθεί από τις κάρτες και θα είναι ανώνυμη. Δηλαδή θα πηγαίνουμε σε μια τράπεζα, θα παίρνουμε την κάρτα, δεν θα καταγράφει η τράπεζα το όνομά μας, οπότε η τράπεζα δεν θα ξέρει το όνομα, δεν θα ξέρει ο συγκεκριμένος ο κωδικός της κάρτας σε ποιο όνομα ανήκει. Μέσα λοιπόν από αυτό το δίκτυο που είναι ήδη στημένο των πιστωτικών καρτών θα περνάνε οι πληροφορίες αυτής της κάρτας και θα διαβιβάζονται μετά από την τράπεζα στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι δεν μας λένε. Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει την κάρτα αγορών και ταυτόχρονα χρησιμοποιήσει και την πιστωτική κάρτα, τότε σπάει το αμόρυβο. Δηλαδή 333,25 ευρώ μία αγορά, περνάει πρώτα η κάρτα αγορών, στη συνέχεια περνάει η πιστωτική κάρτα. Μέσα από το ίδιο δίκτυο. Το τραπεζικό δίκτυο. Δεν μπορεί να ταυτίσει η τράπεζα το ένα ποσό με το άλλο ποσό και να βγάλει συμπέρασμα ότι η κάρτα αγορών ανήκει σε αυτή την πιστωτική. Σπάει το απόλυτο λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν και η τράπεζα, αλλά σίγουρα το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο καταλήγουν τα στοιχεία, μπορεί να χτίσει καταναλωτικό προφίλ. Ξέρετε κάποιον που θα ήταν χρήσιμη αυτή την πληροφορία, το προφίλ το καταναλωτικό. Προφανώς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες. Είναι πολύτιμη πληροφορία για αυτές. Γι' αυτό η αρχή λοιπόν, επειδή διέγνωσε ότι θα σπάσει το απόρριτο, είπε όχι σε αυτό το σύστημα. Λέει δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Και η αρχή όμως εδώ πρότεινε άλλο σύστημα χειρότερο από αυτό. Πρότεινε κάρτα με τσιπάκι. Δηλαδή λέει να μην περνάει μέσα από το δίκτυο των τραπεζών η πληροφορία, να μπαίνει μέσα στην κάρτα. Και να πηγαίνεις εσύ στο σπίτι σου, να χρησιμοποιείς την κάρτα, να αδειάζεις τις πληροφορίες στον υπολογιστή σου και να μην πηγαίνει βόλτα η πληροφορία στα δίκτυα των τραπεζών. Κάρτα εργαζομένη. Είναι κάρτα ηλεκτρονική την οποία θα χτυπάνε οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές εταιρείες όταν θα μπαίνουν στη δουλειά τους και αυτόματα θα ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Τέτοια κάρτα έχουν οι εταιρείες. Αλλά δεν ενημερώνεται άλλος φορέας πέρα από την επιχείρηση. Τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος όταν μπαίνει στην επιχείρησή του. Και η πληροφορία μένει στην επιχείρησή του. Εδώ θα πηγαίνει βόλτα η επιχείρηση. Θα φτάνει μέχρι το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί γίνεται αυτό. Ξεκινάει προαιρετικά και θα έχει μια έκπτωση στην αρχή, αλλά αργότερα θα είναι υποχρεωτική για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες και θα γίνει, λέει, για να χτυπηθεί η μαύρη εργασία. Για να δούμε. Τι δεν μας λένε. Έτσι χτυπιέται η μαύρη εργασία. Δεν μπορούν να σπάσουν αυτό το σύστημα οι πονηροί εργοδότες. Να χτυπάει ο εργαζόμενος την κάρτα του και να μην ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Δεν γίνεται αυτό διχρονικά. Βεβαίως και γίνεται. Άρα λοιπόν και την έκπτωση θα έχει ο εργοδότης, δηλαδή θα χάσει πόρους στο σύστημα και η μαύρη εργασία δεν θα χτυπηθεί. Δεν είναι αυτό δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία με κάρτα, με καθολική παρακολούθηση ηλεκτρονική των εργαζομένων να λύσουμε το πρόβλημα της μαύρης εργασίας. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα της μαύρης εργασίας λύνεται με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, μόνο με φυσικούς ελέγχους. Αλλά αν ενισχυθεί το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, δεν χρειάζεται ηλεκτρονική κάρτα. Άλλη κάρτα. Κάρτα του Δημότη. Θα έχουμε πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα προσχέδιο νόμου, μια αναφορά. Κάρτα υγείας. Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει πέσει τώρα στην αφάνεια και θα ξανασηκωθεί. Σιγά σιγά μπορεί να βαφτιστεί με άλλο όνομα. Σίγουρα συνδέεται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δηλαδή και αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής στοιχείων, πληροφοριών του κατόχου της κάρτας. Κάρτα μετανάστη, πρόσφατη πληροφορία, αφορά ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού. Ποιος μετανάστης δεν θα τρέξει να πάει να πάρει κάρτα. Όλοι θα ενδιαφερθούν να πάρουν κάρτα. Και ρητά δηλώνεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα περιέχει RFID πλυνθείο. Το πλυνθείο που μας έδειξε ο κ. Σκοτεινάκης πριν από λίγο. Λέει λοιπόν η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 15 Φεβρουαρίου 2011. Το αυτοτελές έγγραφο θα περιλαμβάνει η κάρτα δηλαδή δύο βιομετρικά δεδομένα ήδη μία ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα καθώς επίσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων RF chip ως μέσο αποθήκευσης και μάλιστα αυτή η κάρτα θα αρχίσει να εκδίδεται από το Μάιο του 2011. Έχουμε Απρίλιο σε μια μέρα, μιλάμε σε ένα-δύο μήνες. Σε ένα-δύο μήνες θα βγει ο διαγωνισμός, θα αγοραστούν τα τσιπάκια, θα ενσωματωθούν στις κάρτες και θα αρχίσουν να μοιράζονται οι κάρτες. Μήπως είναι ήδη αγορασμένα τα τσιπάκια. Λοιπόν, τι παρατηρούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της σαλαμοποίησης. Δηλαδή, κόβω φέτες και το μοιράζω σιγά σιγά. Και κάθετα και οριζόντια. Μια κοιτάξτε, κάθετη τμηματοποίηση
Είναι πρώτα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά κάρτα του πολίτη. Δεν τα φέρνουν μαζί, σιγά σιγά. Χθες πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανακοινώθηκε ότι μετά την ψήφισή του θα εφαρμοστεί επιχειρησιακό σχέδιο για την κάρτα του πολίτη. Κάλλιστα αυτό μπορεί να σημαίνει υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, μπορεί να μην περάσουν νόμο για την κάρτα του πολίτη. Μπορούν με εξουσιοδοτήσεις που θα τους δίνει ο νόμος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να υλοποιήσουν το project της κάρτας του πολίτη. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα κάρτες ορεκτικά και μετά κάρτα κυρίως πιάτο. Δηλαδή σταδιακή εξοικείωση. Και οριζόντια τμηματοποίηση, δηλαδή κόβω φέτες στον πληθυσμό. Πρώτα στους μετανάστες, μετά στους γηγενείς. Πρώτα δηλαδή σε ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού και στη συνέχεια στον υπόλοιπο πληθυσμό. Γιατί γίνεται αυτό? Μα άμα μας δίνουν 3, 5, 10 κάρτες, αποπροσανατολίζεται ο άλλος. Δεν ξέρει πού να αντιδράσει. Να αντιδράσω στην κάρτα αγορών, να αντιδράσω στην κάρτα εργαζομένων, στην κάρτα μετανάστη, πού να αντιδράσω. Αποπροσανατολίζεται η αντίδραση. Και υπάρχει και σταδιακή εξοικείωση με αυτή την τεχνολογία. Τι γίνεται στο εξωτερικό, τι γνωρίζουμε για το εξωτερικό? Ήταν project του Blair από το 2001, καταργήθηκε φέτος. Από 21 πρώτου του 2011 έπαψε να ισχύει το project των ηλεκτρονικών καρτών στην Αγγλία. Είχαν εκδοθεί ορισμένες, είχαν μοιραστεί σε κάποιους ανθρώπους, αλλά με τη νέα κυβέρνηση το υιοθέτησε στο προεκλογικό της πρόγραμμα η καινούργια κυβέρνηση της Αγγλίας, το θέμα της κατάργησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κάρτας της Αγγλικής και το υλοποίησε ερχόμενη στην κυβέρνηση. Στη Γερμανία, αντίθετα, είναι σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου του 10. Αυτός είναι ο τύπος της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Μιλάμε πάντα, όλες έχουν RFID chip. Δεν έχει νόημα δηλαδή χωρίς RFID chip. Όλες υιοθετούν RFID chip. Στη Ρουμανία, μεγάλη αντίδραση και οικονομική στενότητα, ανέβαλε το πρόγραμμα για 3 χρόνια. Εδώ βλέπουμε, αυτή είναι μια αφίσα που βρήκαμε στο διαδίκτυο από κάποιο κίνημα αντίδρασης. Ρουμάνικο κίνημα αντίδρασης στην κάρτα του πολίτη. Τη ρουμάνικη. Για άλλες χώρες βρήκαμε μια μελέτη της Deutsche Bank, της Γερμανικής Τράπεζας, την οποία εξέδωσε το Σεπτέμβριο του 2010. Για να δούμε τι γίνεται. Σημαντικό ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικής ταυτότητας χρησιμοποιούμε μόνο στην Εστονία, 90%. Άλλες χώρες έχουν. Ισπανία 40%, Βέλγιο 30%, Σουηδία 28%, Λιθουανία 12%, Πορτογαλία 12%, Φιλανδία 5% και Ιταλία 2%. Επίσης, από την ίδια μελέτη μαθαίνουμε ότι στις περισσότερες χώρες είναι προαιρετική η κρίση της. Για παράδειγμα, μας αναφέρει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Ιταλία. Η Deutsche Bank ενδιαφέρεται να προχωρήσει το project των ηλεκτρονικών καρτών, γιατί ενδιαφέρεται για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές εξ αποστάσεως, να μειώσει τα κόστη της, να απολύσει υπαλλήλους και οι συναλλαγές να γίνονται με λιγότερο κόσμο, με λιγότερους εργαζομένους. Χαρακτηριστικά στην μελέτη αυτή λέει, θέλω ένας Ρουμάνος πολίτης από τη Φιλανδία με τη ρουμάνικη κάρτα σε φιλανδικό αναγνώστη καρτών να μπορεί να ανοίγει λογαριασμό σε πορτογαλική τράπεζα. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για την Deutsche Bank. Λοιπόν, αντιδράσεις υπάρχουν, για να δούμε εδώ. Βλέπω ένα δημοσίευμα του Reuters, την επομένη της εισαγωγής της γερμανικής κάρτας του πολίτη, το οποίο μας πληροφορεί ότι στους Γερμανούς ξυπνάει μνήμες από την εποχή της Στάζη και της Γκεστάπο. Και στη συνέχεια λέει το δημοσίευμα ότι γι' αυτό το λόγο αυξήθηκε η ζήτηση για την προηγούμενη κάρτα πριν έρθει η πρώτη δεκάρτα. Πήγε περισσότερος κόσμος, έτρεξε να βγάλει κάρτα για να μην βγάλει την καινούργια κάρτα. Γεννούργια ταυτότητα. Στη Ρωσία, μεγαλεπίβολο σχέδιο του κυρίου Πούτιν είναι, θα σας διαβάσω για πρώτα μια άλλη μελέτη της εταιρείας Frost & Sullivan, είναι η καλύτερη εντός εισαγωγικών κάρτα στον κόσμο. Την εκθιάζει η Frost & Sullivan, κάνει τα περισσότερα, έχει τις περισσότερες δυνατότητες η ρωσική κάρτα του πολίτη. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια της Universal, που λένε παγκόσμια καθολική, μπορούμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες. Μπορείτε να πληρώσετε σε κρατικές, δημοτικές και εμπορικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εισιτήρια, σε δίκτυα, αγορές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίντερνετ, στα ATM για τραπεζικές συναλλαγές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να ταξιδέψετε, για ταχεία εξυπηρέτηση από τα κρατικά δίκτυα, τα δημοτικά δίκτυα, τα εμπορικά δίκτυα, να την υιοθετήσουν και ιδιωτικές εταιρείες. Για τον έλεγχο πρόσβασης, προσφανώς σε κτίρια εννοεί, καθώς και σε καταστήματα για να κάνετε αγορές.
Η Frost & Sullivan θεωρεί ότι είναι η καλύτερη πλέον κάρτα σε, μέχρι πριν εξαγγελθεί το ρώσικο project για αυτή την κάρτα, ήταν η Ινδική η καλύτερη κάρτα στον κόσμο. Τουλάχιστον ως επιδίωξη, ως σχέδιο. Γιατί στη Ρωσία θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 12 και θα είναι προαιρετική. Αυτό το λέει ρητά η ιστοσελίδα της ρωσικής κυβέρνησης. Θα έχεις δικαίωμα να κάνεις αίτηση για να εξαιρεθείς από αυτό το σύστημα, και διαβάσαμε πρόσφατα και σε μια ιστοσελίδα ότι τις δύο πρώτες μέρες που δόθηκε αυτή η δυνατότητα για εξαίρεση υποβλήθηκαν 10.000 αιτήσεις από Ρώσους για να εξαιρεθούν. Μία επισήμανση από ό,τι είδαμε και στο διαδίκτυο, ο εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ένα εναλλακτικό σύστημα για τους αντιρρησίες. Ήταν ξεκάθαρος δηλαδή ότι πρέπει να βρεθεί ένα εναλλακτικό σύστημα για όσους αντιδρούν σε αυτή την κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι αυτούς τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και πώς μπορούμε να τους αντικρούσουμε. Λοιπόν, ο βασικός ισχυρισμός, το θεμελιώδες επιχείρημα είναι ότι αυτή είναι κάρτα εξυπηρέτησης του πολίτη. Είναι λεξούλα που λείπει. Δηλαδή, ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετηθεί με αυτή την κάρτα, δεν θα έχει αναμονές, δεν θα έχει ωραίες, θα γίνεται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε, η κάρτα θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Στην αρχή μας λένε, στην πρώτη διαβούλευση και στη δεύτερη, θα έχει τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία. Και τι είναι αυτά τα στοιχεία, τα κλειδιά, όπως μας είπε ο κ. Ζάκους. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νέο έντυπο ταυτοποίησης, μια καινούργια ταυτότητα. Λοιπόν, το πρόβλημα του δημοσίου είναι ότι χρειάζεται μια νέα ταυτότητα για να με εξυπηρετήσει. Για να δούμε, αν μου δώσει ταυτότητα νέα και δεν κάνει όλα αυτά που θα σας δείξω, θα μπορεί να με εξυπηρετήσει. 10 κάρτες να μου δώσει, πάλι δεν θα μπορεί να με εξυπηρετήσει. Τι πρέπει να γίνει, οργάνωση του δημοσίου, ορθολογική κρίση του προσωπικού, χρήματα για την εκπαίδευση ανάπτυξη, χρήματα για τις υποδομές. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, τι να το κάνω ένα νέο έντυπο ταυτοποίηση, τι να κάνω μια καινούργια ταυτότητα. Αν όμως γίνουν όλα αυτά, τι χρειάζομαι ένα νέο έντυπο ταυτοποίηση. Δεν το χρειάζομαι. Αν οργανωθεί το δημόσιο, μπορεί να με εξυπηρετήσει. Το πρόβλημά του δεν είναι να με εξυπηρετήσει με ένα νέο έντυπο ταυτοποίηση. Αυτό γίνεται σε δευτερόλεπτα. Μόλις πάω στο Δήμο για να πάρω ένα πιστοποιητικό, με ταυτοποιεί σε ένα δευτερόλεπτο. Και επειδή είναι οργανωμένος, με εξυπηρετεί σε ένα λεπτό. Δεν γίνεται όμως αυτό σε όλες τις υπηρεσίες, δεν γίνεται στην εφορία. Εάν οργανωθούν όλες τις υπηρεσίες, δεν χρειάζομαι νέα ταυτότητα για να εξυπηρετηθώ. Πρέπει να οργανωθεί το δημόσιο. Άρα λοιπόν η οργάνωση, η εξυπηρέτηση έρχεται με την οργάνωση του δημοσίου. Η εξυπηρέτηση έρχεται με την οργάνωση του δημοσίου. Δεν έρχεται την ταυτότητα. Είναι διαφορετικά πράγματα η κάρτα και διαφορετικό πράγμα η εξυπηρέτηση. Πρέπει να γίνει η οργάνωση, είτε έρθει κάρτα είτε δεν έρθει κάρτα. Ευχόμαστε να μην έρθει, αλλά πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να γίνει με δικαιολογία την κάρτα, ούτε με αφορμή την κάρτα. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Γιατί ενώ η κάρτα ερχόμενη δεν λύνει προβλήματα, πάλι τα ίδια προβλήματα θα έχουμε από το δημόσιο, αντιθέτως φέρνει πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικά μια κυρία την Κυριακή μετά την εκδήλωση του παιδιού του Άρρωστου, την πλησίασε και μου λέει: είμαι συνταξιούχος μιας υπηρεσίας και μας λέει: έκανα ως επιχείρημα να πάρω με τον ΆΜΚΑ την ταχεία εξυπηρέτηση. Έκανα, μου λέει, 16 μήνες να πάρω πάλι σύνταξη. Είτε είχα ΆΜΚΑ, δεν είχα ΆΜΚΑ, πάλι τον ίδιο χρόνο μου πήρε να πάρω σύνταξη. Λοιπόν, για να δούμε τα θέματα της τεχνολογίας λίγο και αν έχουμε παραδείγματα που σπάει η κάρτα, δεν είναι ασφαλής τεχνολογία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα πάνελ δημοσίευμα του Reuters, το οποίο μας πληροφορεί ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας θεωρεί, λέει, δουλεύει σαν ως συμβιβασμένη. Με ποιο πράγμα συμβιβασμένη? Συμβιβασμένη με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στα συστήματά της. Είναι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Να σας το δείξω γρήγορα. Βγήκε μία διευθύντρια σε ένα συνέδριο και είπε ότι εμείς δουλεύουμε με δεδομένο πλέον ότι ο εχθρός είναι στα συστήματά μας. Δεν υπάρχει ασφάλεια στα συστήματά μας. Είναι η National Security Agency. Μπορούμε να φανταστούμε άλλον οργανισμό με περισσότερα συστήματα ασφαλείας από αυτόν τον οργανισμό. Άλλη περίπτωση. Σεπτέμβριος του 10, ζωντανά live στη γερμανική τηλεόραση, σπάσανε την κάρτα του πολίτη. Τη γερμανική, οι hackers τους κάλεσε ένα κανάλι, σε μία κομπή και τη σπάσανε. Δημοσιεύματα από το Deutsche Welle. 10 μέρες μετά την εισαγωγή της στη Γερμανία αποσύρεται το software της κυβέρνησης.
Έπεσε η σελίδα μου. Το αποσύρανε. Γιατί διαπιστώσαν ότι είχε τρύπες. Το software, το λογισμικό της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Όχι μια στοιχεία της χώρας. Της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Πρόσφατο δημοσίευμα. Γενάρης του 2011. Κι άλλο κενό ασφαλείας. Τρία συνεχόμενα δημοσιεύματα του Deutsche Welle που μας πληροφορούν ότι οι Γερμανοί δεν είναι άξιοι να φτιάξουν ούτε μια κάρτα του πολίτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλες περιπτώσεις. Το σκουλίκι αυτό, το Stuxnet, ήταν πάρα πολύ σημαντική επίθεση. Εκ των υστέρων από το φτιάξανε, δεν ξέρω ποιο το φτιάξανε, σκοπός του ήταν να πειράξει τα πυρηνικά του Ιράν. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι αν ήταν λίγο καλύτερο τεχνολογικά, θα δημιουργούσε εκρήξεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ήταν πάρα πολύ σοφιστικό και πάρα πολύ τεχνικά εξελιγμένο πρόγραμμα. Μία βάση δεδομένων, μια κερμίδια, 1,3 εκατομμύρια κωδικούς υπεκλέψανε. Και χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το δίκτυο, την κερμίδια, χρησιμοποιούσαν τον ίδιο κωδικό και για τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες. Οπότε, κλέβοντας το username και το password από αυτή τη βάση, μπορέσαν και χτυπήσαν και πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι το ίδιο username και password. Μπαίνουν hackers σε τηλεφωνικά κέντρα και κάνουν τηλέφωνα, πώς το λένε, μεγάλης αξίας, παράνομα. Ο ιδρυτής του Facebook, του χτυπήσατε την ιστοσελίδα στο Facebook, ο Σαρκοζή. Κανένα σύστημα δεν είναι απρόσβλητο σε επιστέσεις. Μετά που του χτυπήσαν τη δικιά του ιστοσελίδα. Η Europol, προσοχή και κυβερνοαπατεώνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Γαλλικό Υπουργείο, όλα αυτά είναι γεγονότα το τελευταίο τριμήνου που σας αναφέρω. Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, έπεσε θύμα hackers. Καναδικό Υπουργείο Οικονομικών, ευαίσθητες πληροφορίες λέγανε τα δημοσιεύματα. Πάλι και εκεί το χτυπήσανε hackers. Έξι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του χρόνου τις διαλύσαν οι hackers, τους κλέψανε τα business plan, τα επιχειρηματικά του σχέδια, τα πάντα. Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έτσι, το κέντρο, το οικονομικό κέντρο του κόσμου, το Λονδίνο, χτυπήσανε οι hackers. Στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, ένα χρόνο μέσα οι hackers υποκλέπτανε δεδομένα. Την περασμένη Πέμπτη, μία μέρα πριν την συνδιάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάθαμε ότι χτυπήσανε hackers τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να μάθουμε τι θα συζητηθεί. Υπάρχει μία βάση δεδομένων που να είναι ασφαλής και αν υπάρχει αυτή θα είναι η ελληνική, της ελληνικής κάρτας του πολίτη, θα φτιάξουμε εμείς πιο ασφαλή από όλων των άλλων χωρών. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο ένας κίνδυνος. Οι παρίστακτοι, οι τρίτοι, οι hackers. Αυτοί που διαχειρίζονται, αυτοί που είναι εξουσιοδοτημένοι να βλέπουν τα στοιχεία νόμιμα, αυτούς δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Αυτοί θα είναι άγγελοι. Για να δούμε. Αυτός είναι ο κύριος Παλτιάνη. Είναι διευθυντικός τέλεχος της HSBC. Δούλευε στην Ελβετία και για δύο χρόνια υπέκλεπε τα δεδομένα, τις τραπεζικές καταθέσεις των μεγαλοκαταθετών, καταθετών, στη δική του τράπεζα. Και τι έκανε αυτά τα δεδομένα, βγήκε στη γύρα και άρχισε να τα πουλάει. Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Παράνομη πράξη, υποκλοπή των δεδομένων, νόμιμη πώληση, αφού την αγοράζει η κυβέρνηση. Έτσι, νόμιμα η κυβέρνηση τα αγοράζει. Λοιπόν, εδώ, Vodafone Αυστραλίας, η βάση δεδομένων ήταν κρεμασμένη στο διαδίκτυο. Οπότε, ένας dealer διέρευσε, ένα αποκατάστημα, διέρευσε το password. Διαρρέοντας το password, λοιπόν, της βάσης δεδομένων της Αυστραλίας, κοιτάξτε τι έγινε, μπαίναν διάφοροι εγκληματίες μέσα και παίρνανε τις πληροφορίες. Πού μένει αυτός, τι τηλέφωνα κάνει, ποια είναι η πιστωτική του κάρτα. Και φυσικά μπορούσαν να δουν ποιος έκανε μεγάλο τζίρο. Ο σύζυγος έβλεπε τα τηλέφωνα της συζύγου. Πιο κάτω μπορούσε να δει κάποιους τους λογαριασμούς και να τους αλλάξει τους λογαριασμούς. Ως απάντηση σε αυτό το σύστημα, διαβάσαμε η Vodafone αποφάσισε να αλλάζει κάθε μέρα το software. Δηλαδή, η βάση δεδομένων ήταν κρεμασμένη στο ίντερνετ και ο διαχειριστής διέρευσε το κλειδί. Απόφαση 83/2009 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πρόστιμο 65.000 ευρώ σε μια εταιρεία που πούλησε τα στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων το 2004 στην Αμερικανική κυβέρνηση. 1.170.000 ευρώ. Έτσι, ανατρέξτε, δείτε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πού τα βρήκε η εταιρεία αυτά τα στοιχεία? Λοιπόν, πήγαινε σε δημόσιες βάσεις, όπως π.χ. το White Pages, που είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος, και με αυτοματοποιημένο τρόπο
χτυπούσε αυτή τη βάση και η βάση απαντούσε στέλνοντάς του δεδομένα. Δεν έκανε όμως μόνο αυτό, πήγε και στις συλλόγους. Γύρισε όλους τους συλλόγους της χώρας και μπόρεσε και μάζεται. Οδοντιατρικούς, ιατρικούς, δικηγορικούς συλλόγους δίνανε ή πουλούσαν οι διαχειριστές των δεδομένων σε αυτή την εταιρεία τα δεδομένα των πελατών τους. Λοιπόν, άλλη περίπτωση. Συλλαμβάνει ένα 57χρονο άνεργο το Σεπτέμβριο του 10 η αστυνομία, ο οποίος κυκλοφορούσε με μια βάση δεδομένων και πήγαινε και προσπαθούσε να την πουλήσει. Πού? Προσπαθούσε να την πουλήσει σε επιχειρήσεις, για κοιτάξτε, το έχουμε εδώ. Ναι, σε εταιρείες που προωθούν διάφορα προϊόντα ή σε εισπρακτικές εταιρείες που αναζητούν εξαφανισμένους πελάτες. Είχε φτιάξει μια τεράστια βάση δεδομένων και προσπαθούσε να την πουλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Το Σεπτέμβριο του 10. Και συμφωνήσανε για 70.000 ευρώ να την πουλήσει. Προσέξτε τι είπε η αστυνομία, εκπρόσωπος αστυνομίας. Βλέπαμε τα στοιχεία όσων διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Τα πάντα είχε μπορέσει να μαζέψει. Ένας άνεργος, από το Περιστέρι. Άρα λοιπόν και ο διαχειριστής είναι κίνδυνος, πέραν από τον hacker. Δυνατότητα παρακολούθησης, RFID πλυνθείο, όπου έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό, φέρει τέτοιο πλυνθείο, RFID. Δεν έχει νόημα να μην έχει RFID. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγεται ψηφιακό θεματολόγιο, 15 Δεκεμβρίου 2010. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγίες και λέει θέλω να φτιάξετε κάρτες σε ενωσιακή βάση. Δίνει οδηγία δηλαδή οι κάρτες να είναι συμβατές μεταξύ τους. Μην φτιάχνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και η κάρτα του ενός να είναι αναγνώσιμη στον αναγνώστη του άλλου. Να είναι συμβατές μεταξύ τους. Και η κάρτα του μετανάστη, όπως είπαμε πιο πριν, θα έχει RFID. Ούτου Έλληνα δεν θα έχει. Είναι δυνατόν να δώσουν τεχνολογικά υποδεέστερη κάρτα στον Έλληνα από ό,τι θα δώσουν στον μετανάστη? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λογικά σκεφτόμενοι. Λοιπόν, τι σημαίνει RFID όπως είδαμε? Σημαίνει από απόσταση, γιατί αν δεν είναι RFID, τότε εξ επαφής. Αλλά τώρα από απόσταση αφήνουμε ηλεκτρονικά ίχνη, δηλαδή αποτυπώματα. Στοιχεία. Πού? Σε βάση δεδομένα. Στην αρχή ανεξάρτητες, διαφορετικές. Ο κάθε φορέας έχει τη δικιά του βάση δεδομένων. Όμως με κοινά κλειδιά, π.χ. αν αντικατασταθούν, λέμε τώρα, όλοι οι κωδικοί που έχουν από ένα κωδικό. Δεν θα είναι πολύ εύκολη η διασύνδεση του δεδομένων. Τώρα έχουμε πολλούς κωδικούς και μπορεί να μπερδεύονται. Και το όνομα είναι απαραίτητο για να γίνει η διασύνδεση. Ο τότε όμως όταν έχεις ένα κωδικό είναι πανεύκολη η διασύνδεση. Πατώντας τον, πληκτρολογώντας τον, κάθε βάση, κάθε υπολογιστής μπορεί να εισφέρει τι ξέρει για αυτόν τον κωδικό. Έτσι λοιπόν, σε έναν άλλο υπολογιστή τρίτον μπορώ να χτίσω εγώ προφίλ ιατρικό, καταναλωτικό, περιουσίας, συνηθιών καθημερινών, εργασιακού περιβάλλοντος, τα πάντα. Μπορώ να χτίσω δυναμικά, δηλαδή από διαφορετικές βάσεις, να τα ενώσω όλα αυτά σε μία βάση, σε έναν υπολογιστή. Άρα μιλάμε για παρακολούθηση, μιλάμε για καταγραφή και για δυνατότητα εξαγωγής προφίλ. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα για παρακολούθηση και καταγραφή, το λέμε μόνο εμείς, είμαστε συνωμοσιολόγοι και φανταζόμαστε, ή μπορούμε να το δούμε και κάπου γραμμένο? Δείτε λίγο, 8 Μαρτίου του 2011, εταιρεία Frost & Sullivan, είναι διεθνής, είναι πολυεθνική εταιρεία συμβούλων, με υποκαταστήματα σε 40 χώρες, όπως πληροφορούμαστε από την ιστοσελίδα της. Αυτή λοιπόν βγάζει μια ανακοίνωση και εκθιάζει τη ρωσική κάρτα του πολίτη. Τι βρίσκουμε μέσα? Κοιτάξτε αυτό στα αγγλικά, μέσα στο κόκκινο πλαίσιο. Και μετάφραση κάνω κάτω. Σε αντάλλαγμα, με μία μοναδική ταυτότητα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη, αλλά και την ψηφιακή ηλεκτρονική του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι επιχείρημα της Frost & Sullivan προς τις κυβερνήσεις. Πιο πριν εκφιάζει την κάρτα όσον αφορά τον καταναλωτή, τον πελάτη, τον χρήστη. Εδώ γυρνάει προς τις κυβερνήσεις και λέει σε αντάλλαγμα, ξυπνήστε, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τον πολίτη σε καθημερινή βάση. Είναι επιχείρημα της Frost & Sullivan. Απορώ πώς διέρευσε, απορώ πώς το βάλανε σε αυτή την ανακοίνωση. Πάντως επιβεβαιώνει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι οι σύμβουλοι κυβερνώντων και ιδιωτικών επιχειρήσεων το πουλάνε αυτό ως επιχείρημα. Το λένε. Για κοιτάξτε λίγο ακόμη η Frost & Sullivan. Το 2009 έχει βγάλει μελέτη με τι τίτλο, προσέξτε, ούτε governance scan, government, παγκόσμια κυβέρνηση και η αγορά των ηλεκτρονικών καρτών ταυτοτήτων.
Έτσι, ποια είναι αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί η Frosted Sullivan της ετοιμάζει μελέτη. Πού αλλού χρησιμοποιείται η τεχνολογία RFID. Πολλοί φυλακισμένοι στην Αμερική δέχονται να τους περάσουν τέτοιο ή βραχιολάκι ή και εμφυτεύσιμο ακόμα προκειμένου να παίρνουν άδειες για να ελέγχει η κυβέρνηση ότι δεν έχουν απομακρυνθεί από το χώρο που τους έχει πει. Άλλοι θελημένα το βάζουν αυτή την τεχνολογία σε άλλη μορφή, το εμφυτεύσιμο ή κάψουλα. Πάλι RFID είναι. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που κάνει στην κάρτα. Είναι μια άλλη μορφή RFID. Αλλά κάνει τον ίδιο, την ίδια δουλειά. Απλά αντί να την κουβαλάς στο χέρι του πορτοφόλι σου, την έχεις πάνω στο σώμα σου. Αυτό λοιπόν το βάζουν σε ανθρώπους στην Αμερική. Έχω δει μια έτσι, πολύ ωραία διαφήμιση που έχουν φτιάξει για σε ανθρώπους που έχουν Alzheimer, για να μην τους χάσεις, λέει. Και πολλοί άνθρωποι το βάζουν στα παιδιά τους στην Αμερική. Αυτή η τεχνολογία, το εμφυτεύσιμο και η τεχνολογία της κάρτας. Το βάζουμε μια απορία. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρίσκει η εκάστοτε κυβέρνηση και τους χαμένους ανθρώπους. Βεβαίως. Αυτούς που θέλει αυτούς που θα θεωρεί αυτοί ως χαμένους. Λοιπόν, παρακολούθηση δεδομένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν δεν είναι online παρακολούθηση, που επιλεκτικά μπορεί να γίνεται και online, σίγουρα είναι καταγραφή για μελλοντική αξιοποίηση. Λοιπόν, ο κύριος Ματζούφας είναι καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα της Νομικής και έχει γράψει ένα ωραίο κείμενο «Βιομετρία και βιοπολιτική». Αυτό το έγραψε με αφορμή τα βιομετρικά διαβατήρια όταν εκδόθηκαν, αλλά ταιριάζουν και στην περίπτωσή μας. Τα διαβατήρια που κυκλοφορούν, τα καινούργια διαβατήρια, έχουν πάνω τους τσιπάκι τέτοιο πληθείο RFID. Λοιπόν, τι μας λέει ο κύριος Ματζούφας. Λέει, θα διαβάσω γρήγορα τα μαύρα γράμματα, οι πληροφορίες, στο κάτω κομμάτι εννοεί, τις πληροφορίες του παρελθόντος. Μπορούν να ανασυρθούν σε οποιοδήποτε στιγμή του βίου του ατόμου και να αποτελέσουν μεγάλο πρόσκομα στην προσπάθειά του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή, ό,τι γράφεται πολλές φορές έρχεται μετά στη ζωή μας ως εμπόδιο και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει, του στερεί κάθε αυθορμητισμό. Τον καταδυναστεύει αυτή η ανάσυρση των πληροφοριών. Οπότε ο άνθρωπος τι κάνει, αρχίζει και περιορίζεται, μαζεύεται, πηγαίνει στην απομόνωση. Με τον τρόπο αυτό παραβλάπτεται η δυνατότητα του ατόμου να απομακρύνεται από σφάλματα του παρελθόντος και να διεκδικεί κοινωνική επανένταξη. Δεν έχουμε αλλάξει επιλογές στη ζωή μας. Βεβαίως και αλλάζουμε επιλογές σε πολλά πράγματα. Γιατί αυτές οι επιλογές να αναξύρονται διαρκώς, να είναι κάπου γραμμένες και αυτές να αποτελούν πρόσκομα. Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, μιλάμε για επιλογές. Έτσι το άτομο χάνει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, να αναπτύσσει με το κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις που να εξαρτώνται από δικές του επιλογές και να μην με μετατρέπεται σε πληροφοριακό δεδομένο από τρίτα πρόσωπα. Τι ισχυρίζεται ο κ. Ματζούφας με απλά λόγια, ότι χάνοντας την ιδιωτικότητά μου μέσω της ανηλαιούς αυτής παρακολούθησης, καταγραφής αν θέλετε και παρακολούθησης, τότε το άτομο πάβει να αυτενεργεί. Δηλαδή, προκειμένου να επιβιώσει, τι κάνει, αρχίζει και τροποποιεί συμπεριφορές. Καλουπώνεται. Μπαίνει μέσα στις συμπεριφορές των άλλων. Απορρίπτει δικές του επιλογές, απορρίπτει συνήθειες. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι θα εκτεθεί στο σύστημα. Και τι κάνει, υιοθετεί συνήθειες και επιλογές που είναι αρεστές στο σύστημα. Άρα εδώ μιλάμε για αποδιγετούμενους ανθρώπους, σταδιακά. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό το πράγμα. Και ποιο σύστημα θα είναι αυτό, είναι το αγγελικό σύστημα. Γιατί να καταγράφονται αυτές οι πληροφορίες. Θα αξιοποιηθούν προς όφελός μου. Ποιο είναι το όφελός μου, το ξέρει ο διαχειριστής. Άρα λοιπόν, εδώ εντίθεται η μεγάλη ιστορία με το αυτεξούσιο. Πού είναι το αυτεξούσιο, πού είναι η ελευθερία μου, πού είναι οι επιλογές μου, πού είναι ο αυθορμητισμός μου, η πρωτοτυπία. Όλα πάνε περίπατα. Σταδιακά, επιμένω σταδιακά. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Δεν θα είναι αυτόματες διαδικασίες. Τώρα είναι το αθώο προσωπείο της εξυπηρέτησης. Βεβαίως, δεν θα στέγεται στην ουρά. Γρήγορα θα γίνονται όλα αυτά. Αλλά όμως μετά, πού πάμε, ποιο είναι το τίμημα. Για σκεφτείτε σε λίγα χρόνια, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, αν ξεκινήσουμε εμείς με την κάρτα του πολίτη σήμερα, τι σύστημα θα έχει αναπτυχθεί εκεί την εποχή. Σε τι συστήματα πηγαίνουμε, σε 50-100 χρόνια από σήμερα, με την τεχνολογία του μέλλοντος που κάνει άλματα. Δεν είναι μια τέλεια ηλεκτρονική φυλακή στην οποία θα νιώθουμε ότι θα ζούμε ελεύθεροι, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται κάρτα του πολίτη για να οργανωθεί το δημόσιο. Πρέπει να οργανωθεί ούτως ή άλλως.
Δεν υπάρχει ασφαλής βάση δεδομένων. Μη μας το πουλάνε αυτό, ασφαλής βάση δεδομένων και με ευαισθησία στην ασφάλεια των δεδομένων. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το μεγαλύτερο κόνε της εποχής εκείνης δεν θα είναι ο πολιτικός, αλλά θα είναι ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων. Και ποιοι θα είναι αυτοί? Νεαροί, απόφοιτοι πανεπιστημίου, με τι ηθικές αρχές, που θα έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Παρακολούθηση διαρκής, καταγραφή διαρκής. Αυτό έντονα μπορούν να μας το περιγράψουν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τέτοιο πράγμα. Και αυτοί σίγουρα είναι οι ιδιοκόμενοι την εποχή της δικτατορίας, στους οποίους υπήρχε ο φάκελος. Δημιουργήθηκε ο φάκελος, ο οποίος κάποια στιγμή κάηκε. Έτσι, μήπως κάηκαν οι φάκελοι για να φτιάξουμε νέους φακέλους, ηλεκτρονικούς. Απλά αργήσαμε μερικά χρόνια να έρθουν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι. Πόσο θα κοστίσει? Να, μια λεπτομέρεια. Είναι το κύριο επιχείρημα των Άγγλων. Έτσι, αυτό που έπεισε τους περισσότερους Άγγλους ήταν πανάκριβο αυτά τα project. Και θα κοστίσει όσο θα μας πούνε, όσο θα πει ο προϋπολογισμός, ή υπάρχει περίπτωση να κοστίσει κάτι της παραπάνω? Έχουμε εμείς εμπειρία από τέτοια πράγματα? Ολυμπιακοί αγώνες. Δημοσίευμα της Καθημερινής, το Γενάρη. Αναφέρεται σε κόστος εκτύπωσης της κάρτας 5-6 ευρώ. Λένε ότι η αστυνομία με τα συστήματά της, γιατί έχει αγοράσει η αστυνομία κάποια συστήματα από την Ιαπωνία, μπορεί να την εκδώσει με 6 ευρώ την κάρτα και κοιτάνε πως μπορούν να βρουν από άλλη πηγή να την εκδώσουν με 5 ευρώ την κάρτα. Αλλά μιλάμε για κόστος έκδοσης. Όλη η υποδομή όμως πώς θα κοστίσει? Στην Αυστραλία, παρακαλώ, στην ιστοσελίδα του Αυστραλέζικου Κοινοβουλίου, αν μπείτε, υπάρχουν από τους ίδιους τους Αυστραλούς βουλευτές 10-12 θετικά της κάρτας και 15 αρνητικά της κάρτας. Σε ένα εκ των αρνητικών είναι ότι θα προσθέσει γραφειοκρατία και κόστη που δεν χρειάζονται. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι, δεν περιμένουν την κάρτα να οργανωθούν και λένε τι παραπάνω θα μου δώσει η κάρτα. Απλά θα μου προσθέσει κόστη. Άρα λοιπόν και εμείς και σε εμάς εδώ φανταστείτε πόσα περισσότερα κόστη θα προσθέσει. Και μια λεπτομέρεια ακόμα, έχουμε 5 μέχρι στιγμής γνωστές κάρτες που θα εκδοθούν. Ποιο είναι το κόστος έκδοσης καθεμίας και ποιο είναι το κόστος της ενοποίησης μετά πάλι πίσω? Σε άλλες χώρες εκδίδεται μία κάρτα. Εδώ θα εκδώσουμε 5 και μετά θα τις ενοποιήσουμε. Αυτά είναι πολύ σύνθετες διαδικασίες και κοστοβόρες. Το κόστος για την οργάνωση του δημοσίου βεβαίως είναι να πούμε όχι, ναι σε αυτό, όχι να πούμε στο κόστος το ηθικό, το κοινωνικό, το οικονομικό της κάρτας του πολίτη. Πρωτασούλα, μικρή. Θέλουμε καινούριο δελτίο ταυτότητας πιο ασφαλές? Ας εκδώσουμε ένα πιο ασφαλές. Τσιπάκια, νουμεράκια, πραγματάκια που φυλακίζουν την ελευθερία, όχι. Όχι πάνω στην ταυτότητα. Βάσεις δεδομένων χρειαζόμαστε? Βεβαίως και χρειαζόμαστε. Αλλά τι βάσεις δεδομένων? Ανεξάρτητες, αυτόνομες, μη διασυνδεδεμένες και χωρίς ενιαίο κωδικό. Είναι δούριος ύπος ο ενιαίος κωδικός. Με τον ενιαίο κωδικό και τσιπάκι να μην έχει κάρτα, πάλι μπορεί να κάνεις εύκολα την ενοποίηση. Ας έχουμε 3-5-7 κωδικούς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Κάθε φορά πάμε στην εφορία, μια φορά το χρόνο το θέλουμε το αφημί. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το έχουμε μαζί μας. Ή τον αριθμό για τα φάρμακα είναι γραμμένο πάνω στο βιβλιάρι. Λοιπόν, ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Έχουμε ξεκινήσει και συλλέγουμε τις υπογραφές από τον Ιούνιο, από τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβριο στην ουσία που επέστρεψε ο κόσμος από τις διακοπές του. Έχουν ξεκινήσει συλλογή υπογραφών, πλησιάζουμε τις 60.000 υπογραφές. Πολύ σημαντικός αριθμός. Μην σας φαίνεται μικρός, 60.000 είναι τεράστιο νούμερο. Στόμα με στόμα και από το ίντερνετ. Χωρίς επίσημη υποστήριξη. Αυθόρμητα μόνοι μας. Άσκηση πίεση σε πολιτικό επίπεδο και με αφορμή το πλήθος των υπογραφών, αλλά και ο καθένας μόνος του, μπορούμε γνωστούς να τους πιέσουμε. Μέσα στον Απρίλιο θα ψηφιστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει κατατεθεί. Αν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Νομικές ενέργειες, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να εκφραστούν με συλλογικές αγωγές. Αυτό πρέπει να έρθει πρώτα ο νόμος, από ό,τι καταλαβαίνω, και στη συνέχεια να γίνει η αγωγή ενάντια στον νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αγωγή σε ένα νόμο που δεν υφίσταται. Καταθόπους οργάνωση ενημέρωση. Ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως μπορεί περισσότερο να ενημερώνει. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα επιχειρήματα των κυβερνώντων, ποια είναι τα επιχειρήματα στην κάρτα. Και αυτό που γίνεται σήμερα και ό,τι άλλο κάνουμε, οι μερίδες παρουσιάσεις, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Thank you.
περιέγραψε με σαφήνεια το πλήθος των καρτών που καταδυναστεύουν την οικονομική μας ζωή, κατέγραψε επίσης και ανέλησε με παραδείγματα τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει κάρτα του πολίτη στην καθημερινή μας ζωή. Φυσικά έδωσε και αποφορμητικές απαντήσεις στα ευρήματα, τα οποία αποκαλούν επιχειρήματα, όσοι όλοι εκείνοι που θέλουν να μας πείσουν ότι η κάρτα του πολίτη είναι απλώς μια κάρτα που διευκολύνει, εξυπηρετεί και προποιεί τη ζωή μας. Βλέπετε και την ηλεκτρονική δικτατορία, διαφάνεια και απλοποίηση της ζωής σημαίνει να είσαι ευτυχισμένος μέσα στις οδικάτες πλάκες των δυναστών και των τιμών του κόσμου. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, τελειώσαν οι ομιλίες. Όποιος επιθυμεί μπορεί να απευθύνει με πολύ συνεκτικό τρόπο κάποιες ερωτήσεις δευτερευτικές. Συγχαρώ τους ομιλητές, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Θα ήθελα να θέσω δύο-τρία θέματα και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν κάποια συνοπτικά έντυπα, ο αγγλικός όρος είναι white paper, τα οποία να είναι κατά το δυνατόν εξειδικευμένα και να σταλούν σε ειδικά κοινά. Ας πούμε, ένα white paper που θα έκανε μια σύνοψη των επιχειρημάτων που θα μπορούσε να σταλεί σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ένα δεύτερο white paper θα μπορούσε να σταλεί σε όλους τους προέδρους επιμελητηρίων. Ένα τρίτο white paper θα μπορούσε να σταλεί σε όλους τους ιερείς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τους ιερείς. Από προσωπική μου εμπειρία διαπιστώνω μια εχθρότητα, μια υπονόμευση των ιερέων προς το κίνημα αντίδρασης προς τις κάρτες του πολίτη, ακόμα και σε Μητροπόλεις, που ο Μητροπολίτης υποστηρίζει την αντίδραση. Συγκεκριμένα σε μία εκκλησία, όπου μάλιστα πολύ συχνά εκκλησιάζομαι, πήγα μία κάρτα, μία αφίσα. Η απάντηση, επειδή δεν ήμουν εκεί για να με δει ο εφημέριος, όταν τον είδα, σου λέω, σας έφερα την αφίσα, μου λέει να την χαίρεσαι, μου λέει. Αυτή ήταν η απάντησή του και πρόκειται για Μητρόπολη, όπου ο Μητροπολίτης είναι αγωνιστής και υποστηρίζει αυτό το κίνημα. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους ιερείς. Τώρα, ένα δεύτερο ζήτημα. Η όλη αυτή συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θετική, όμως πιάνει το ένα σκέλος του προβλήματος. Το ζήτημα της πληροφόρησης. Όμως αγνοεί τελείως το δεύτερο σκέλος του προβλήματος. Το δεύτερο σκέλος του προβλήματος είναι η αόρατη εξουσία η οποία ασκείται εδώ και πολλά χρόνια και η οποία χειραγωγεί τις αντιδράσεις των πολιτών. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι παράφρον ή συνωμοσιολόγος για να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Ο πατήρ Ζήσης έχει πρόσφατα τώρα έκανε μία ομιλία στην οποία αναφέρει ότι πριν από το 1980 έκανε μία ομιλία και προέλεγε τα κακά που μας περιμένανε και προέτρεπε σε αντίδραση. Δεν αντίδρασε, δεν υπήρξαν αντιδράσεις, φτάσαμε εδώ που είμαστε. Τι θέλω να πω. Ναι, συνοπτικά λίγο, γιατί το χρόνο τον άλλο έχουμε πολύ μικρά χρονικά περιθώρια. Οι είναι πολύ σωστές, αλλά δεν γίνονται όλα τα προβλήματα μέσα. Έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν το φύγουμε καθόλου. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζει ποινές και ανταμοιβές και χειραγωγεί τους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γι' αυτό άνθρωποι που είναι ενημερωμένοι, που έχουν θέσεις υπεύθυνες, δεν αντιδρούν. Δεν είναι ότι δεν τους έχουν, δεν έχουν ενημέρωση. Εσείς έρχεστε εδώ και λέτε, θα σας πούμε κάποια πράγματα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Είτε μας τα πείτε, είτε δεν μας τα πείτε, υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας αόρατο που μας κάνει να μην θέλουμε να αντιδράσουμε. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε. Και τρίτον, μου επιτρέπετε. Και τρίτον, σχέδιο Β. Ωραία, σχέδιο Α αντιδρούμε. Σχέδιο Β. Περνάνε όλα αυτά. Μετρήστε τους ανθρώπους αυτή την αντιστοιχία. Θα σας διακόψω. Πολύ ευγενικά. Είπαμε ερωτήσεις δεν χρήσεις. Εντάξει, σας έκανα ερώτηση. Σε μια ώρα. Τελειώνω. Μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις. Εντάξει κύριε μου. Εντάξει, τελείωσα. Σας έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, τι κάνετε με το δεύτερο σκέλος του προβλήματος, που είναι η αόρατη πολιτική εξουσία, και η δεύτερη ερώτηση είναι,
το σινεμό. Ναι, σε περίπτωση που περάσει, ποιο είναι το σχέδιο πίσω, το σχέδιο πίσω. Ευχαριστώ. Συνοπτικά θα λέγαμε, σαν πρωτοβουλία τη αισιόδοξη συνέλευση, ότι έχουμε υπόψη μας αυτή την αόρατη δύναμη που λέτε και μάλιστα για αυτήν μίλησε πολλά χρόνια πριν από τον πατέρα Ζήση, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, στον αόρατο πόλεμο. Φροντίζουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του, έτσι όπως μας τις περιέγραψε με σαφήνεια και με ορθόδοξο τρόπο, αυτός ο μεγάλος Άγιος, και ακολουθούμε όσο μπορούμε τις οδηγίες του, τις εντολές του και νομίζω ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, οι ιεροί μας κανόνες, η ορθόδοξη παράδοσή μας έχει υποδιάσει με τόσα όπλα ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε και στην εναντίον των αρατών και εναντίον των αόρατων δυνάμεων που προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν. Αυτό όσον αφορά τις αόρατες δυνάμεις. Όσον αφορά τα πρακτικά, εδώ και αρκετούς μήνες κάνουμε έναν αγώνα με ενημέρωση, με ιστολόγια, με συλλογές υπογραφών, με συγκεντρώσεις, με όλα τα μέσα που μπορούμε κατά την ανθρώπινη δυνατότητα να έχουμε. Ευχαριστώ. Να κάνουμε μια δημοκρατία, αληθινή δημοκρατία. Πώς θα κάνουμε αληθινή δημοκρατία? Μια ειδική ημερίδα με αυτό το ερώτημα. Σήμερα όμως το ζητούμενο είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά και η δημοκρατία προσβάλλεται από αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως προσβάλλονται. Είναι θέμα μια άλλη συζήτηση. Θα συμφωνήσω μαζί σα, αλλά είναι θέμα μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ σαφείς. Όσα είπατε τα αντιγράφουμε και ευχαριστούμε για αυτά που λέτε. Και νομίζω ότι θα πάρουμε αποφάσεις και θα έχουμε πρακτικές, υλικές δηλαδή, έτσι, εκδηλώσεις αυτών που αναφέρετε, που είναι πάρα πολύ σωστά. Θα παρακαλέσω το εξής. Ο χρόνος είναι ελάχιστος για να μπορούν να υπάρχουν απορίες. Πολλά από τα ζητήματα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν και να δηθούν. Είναι μια κίνηση η οποία έχει ξεκινήσει μερικούς μήνες, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και μην περιμένουμε να θάβουν. Και γίνεται από πολλές πλευρές. Οπωσδήποτε υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Και πρωταρχικά πρέπει να δημιουργηθεί, να διασυντοποιηθεί και να δημιουργηθεί ένα πλατή κίνημα ενάντια στην κάθε πολίτη. Και αυτό προέχει γνώση, ενημέρωση και πολλά. Το λόγο έχει. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Η Εκκλησία γιατί δεν έχει πάρει θέση σε αυτά? Εγώ βλέπω μια άδεια αίθουσα εδώ, που είναι 10 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα και είναι μόνο 500 άτομα. Πού είναι η κλινική να έρθουν εδώ να πάρουν μια θέση? Μα εδώ δεν ήρθαμε να καταγγείλουμε την Εκκλησία. Ήρθαμε να θέσαμε μερικά ζητήματα και δεν βλέπω καμία ερώτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είναι άλλο θέμα συζήτηση. Ομιλητές, πολύ καλή, ήταν και πολύ καλή όλη σήμερα παρουσίαση. Ωστόσο, θα πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι το θρησκευτικό κομμάτι είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Γι' αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιηθείτε εσείς. Κοφεύει η ιεραρχία και το βλέπετε πάρα πολύ καλά. Καμία ενημέρωση δεν υπάρχει από κανέναν. Καμία ενημέρωση. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και είναι απόφαση ζωής και θανάτου. Υπάρχει εκκλησία. Με συγχωρείτε. Αν θέλετε να καταγίνετε
σας, αλλά δεν είναι κάποια συζήτηση. Όμως αυτό. Δεν μιλήσατε καθόλου. Δεν, εδώ η Εκκλησία, οργανώνει αυτή τη συζήτηση και ακριβώς για να πιέσει και την ηγεσία της Εκκλησίας. Λοιπόν, σας παρακαλώ, να μην μιλάμε τα πράγματα, να μην μιλάμε τα πράγματα. Να μην μιλήσω. Να μιλάμε, να δεν είναι θέμα εδώ, εδώ. Μιλάμε από σας. Δεν είναι χάβρα, δεν είναι χάβρα, σας παρακαλώ. Κάθε ένας μπορεί να έχει πολλά παράγματα, εναντίον πολλών. Παρακαλώ, ερώτηση. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όλους τους εισηγητές, όμως έχω μια ερώτηση προς τον πατέρα Σαράντο. Επειδή αναπτύξατε το θεολογικό, θα ήθελα λίγο να αναπτύξετε περισσότερο το θέμα της υπακοής προς το κράτος. Μιλήσαμε για τους ιερείς κάποιους ιερείς που είναι εναντίον, δεν είναι εναντίον της κράτος της πολίτης, έχουν και επιχειρήματα. Και πρέπει να τα λύσουν όλα αυτά τα επιχειρήματα για να είμαστε όλοι ενωμένοι για την αληθεία του Χριστού. Αν έχετε την καλοσύνη να αναπτύξετε λίγο αυτό το θέμα της υπακοής προς το κράτος, το ξέρετε ότι πολλοί παίρνουν αυτό το επιχείρημα. Κοιτάξτε, καταρχήν η υπακοή μας είναι, δηλαδή όλα αυτά τα αγώνα που έχουμε κάνει, είναι το κάνουμε με υπακοή στο Μητροπολίτη. Έχω την ευλογία, έχουμε συνεννοηθεί, ο Μητροπολίτης μας και η Μητρόπολης και όλοι οι ιερείς είμαστε σύμφωνοι. Από την άλλη πλευρά έστειλα μία αίτηση στο Μακαριότατο διά του Σεβασμιωτάτου ώστε να μπορούμε να μιλούμε και να μετέχουμε νόμιμα. Ο Μακαριότατος δεν απήντησε ρητά, δεν απηγόρευσε. Νομίζουμε λοιπόν ότι είμαστε μέσα στις νόμιμες εκκλησιαστικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνεται ενημέρωση. Οι 40 Μητροπολίτες που σήμερα είναι ενημερωμένοι και υποστηρίζουν αυτόν τον αγώνα, πριν από ένα-δύο μήνες δεν ήταν ενημερωμένοι και γι' αυτό δεν είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν κάνουμε ανυπακοή στο κράτος. Έβγαλε στη διαβούλευση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κανονική του πολίτη και επομένως έχουμε το δικαίωμα, είμαστε νόμιμοι αυτή τη στιγμή να τοποθετούμαστε και θέλουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, δηλαδή πριν θεσμοθετηθεί ο νόμος, να την ξέρουν αυτή την προοπτική, όσο γίνεται περισσότερο οι πολίτες και καλύτερα, να ξέρουν εις βάθος το θέμα, ώστε να φτάσει η φωνή μας και στους 300 βουλευτές και στην κυβέρνηση και με τη βοήθεια του Θεού να γίνει το καλύτερο. Εννοούσα όταν το κράτος θα επιβάλλει την κάρτα του πολίτη. Ο Απόστολος Παύλος λέει να κάνουμε επαφή στο κράτος, διότι το κράτος δεν μαθαίνει το κακό σε μια επιστολή του. Κάποιοι χριστιανοί και στη Ρουμανία, εγώ είμαι Ρουμάνος και γνωρίζω λίγο την πραγματικότητα και από εκεί, και αναφέρθηκε και η Ρουμανία εδώ. Κάποιοι χριστιανοί, όχι μόνο από τη Ρουμανία, και στην Ελλάδα λένε: δεν θα πρέπει να κάνουμε επαφή στο κράτος και να πάρουμε αυτό που μας επιβάλλει το κράτος. Όταν φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάποια τοποθέτηση όλοι μας, έτσι, πιο σωστή, πιο φανερή. Αλλά αυτή τη στιγμή ο αγώνας δεν είναι να τον καταλάβουμε, γιατί ενδέχεται η κυβέρνηση να ακούσει τους παραγμούς και τις φωνές των πολιτών και να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει. Πώς έγινε από το 97 και 98, που έλαβαν υπόψη τις φωνές των πολιτών και των εκπροσώπων της Εκκλησίας και την πήγαν παραπίσω την κάρτα. Και ήταν μάλιστα τότε πολύ αυστηρό το καθεστώς.
Ο Κουτσόγερος τότε ήταν ο υπουργός εσωτερικών, πολύ δυναμικός και πολύ αυστηρός και πολύ αντίθετος. Όπως και, σήμερα οι πολιτικοί μας άρχοντες, αλλά να μην προκαταλαμβανόμαστε, ούτε να προκαταλαμβάνουμε. Γιατί ο καλός λογισμός, η καλή συμπεριφορά και η προσευχή μπορούν να φέρουν θαύματα. Ο κύριος δικηγόρος εδώ μαρτύρησε, μίσου κι άλλοι που έχουν μιλήσει. Έλα. Μας λέει λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός που ονομάζεται ΑΜΚΑ είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι παγκόσμιο για κάθε άνθρωπο. Και αν δεν τον έχεις αυτό τον ΑΜΚΑ, συγχωρέστε με, έτσι μας το είπε η κυρία Πετραλιά, μας το είπε. Βγήκε και το είπε. Υπάρχουν ειδικοί που μίλησε. Σας παρακαλώ. Εδώ τι είπαμε, το τι είπε η κυρία Πετραλιά, είναι άλλο ζητήμα. Ακούστε. Ερώτηση. Ερώτηση κάνω. Αυτό λοιπόν ο αριθμός, ο οποίος δικτατορικά μπήκε για τον καθένα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ΕΤΑ. Ενιαίος κωδικός αριθμός για κάθε άνθρωπο. Πώς εγώ τώρα πρέπει να τον πάρω αυτό το μένα τον αριθμό, ο οποίος θα είναι μέσα στην ηλεκτρονική ταυτότητα και μου αφαιρεί, προσέξτε, μου αφαιρεί εμένα που είναι στο δημόσιο και έχω πληρώσει και έχω κάνει οτιδήποτε, να πάρω τον παγκόσμιο αριθμό τον δικό μου, γιατί μου το λέει το παγκόσμιο αριθμό, και αν δεν το πάρω, δεν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω ιατροφαρμακευτική περίταξη, την οποία δεν την έχω. Αν δεν πάρω την ηλεκτρονική για να οδηγήσω που δεν την έχω πάρει, συγχωρέστε. Δεν καταλάβαμε ακόμα την ερώτηση, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, θέλετε να τορπιλήσετε τον διάλογο, υπάρχει κι άλλη, δεν του σέβεστε. Ποια ερώτηση, μα τόση ώρα που μιλάτε, αν δεν το πάρω και αν δεν το πάρω. Ποια ερώτηση θέλετε να σου βάλω, σας παρακαλώ. Λέμε λοιπόν ότι δεν είναι αρκετό ο χρόνο για να περιμένουμε, διότι μετά από το δεκάμα αυτό τον ΑΜΚΑ, ήρθε αμέσως... Ερώτηση κυρία Μπατζή, μπορεί να γίνει πώς θα είναι ερώτηση. Ερώτηση για ίδια. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε όλα. Να πάρει στα δικαστήρια και να ασφαλιστικά μέτρα να επιτύχετε. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Και εκεί θα κρυθεί η αντισταγματικότητα του νόμου. Καταλάβατε. Εάν θέλετε να κρυθεί με νόμιμο τρόπο, ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Ούτε άλλος τρόπος είναι αποδεκτός. Αυτό το κίνημα θα μπορεί αργότερα όταν θα αποφασίσουμε να πάρει μια μορφή, να διεκδικήσει κάποια η φωνή αυτή μια θεσμική μορφή για να κατέβει στις εκλογές. Πάει στην προοπτική αυτό ή και κάτι άλλο. Τώρα, δεν πρέπει να γίνει. Για ποιο κίνημα.
το κίνημα των πολιτών, τη μαρτυρία. Πολλά κινήματα δεν είχαν το πράσινο, έτσι μαζεύει τι κόσπε. Πρωτοβουλία, έτσι στο μονέα. Λοιπόν, θα υπάρξει μια μορφή αργότερα. Υπάρχει σαν σχέδιο ή θα μείνουμε εδώ πέρα. Και ένα άλλο ερώτημα. Εάν θα πρέπει να γίνει από την Επιτροπή μια ενημέρωση των κομμάτων και να τους θέσουμε προτευθυνόντως να τοποθετηθούν υπεύθυνα. Κάθε πρωτοβουλία ξεκινάει για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να κινητοποιήσει τον ανθρώπινο. Η κινητοποίηση αυτή διευρύνεται, πρέπει να προσπαθείς να τη διευρύνεις και το που θα βγει είναι άλλο ρίχνο. Νομίζω ότι είπα στην αρχή ακριβώς. Πρώτα χρειάζεται να θωρακιστεί πνευματικά με γνώση και συνείδηση, να γίνει γνωστό, να ενημερωθεί ο κόσμος, ήδη φουτώνει αυτό το πράγμα και να θωρακιστεί από διάφορες παγίδες και αναδειοδοτίες. Αυτό σημαίνει και να οργανωθεί δημοκρατικά και να ξαπλώσει. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για την πολιτική οκάμψη. Μία μονάχα. Ήρθα εδώ με σκοπό να μάθω για την κάρτα του πολίτη. Ρωτάω. Έχω πληροφορίες ότι μετά την κάρτα τα στοιχεία της κάρτας θα πάνε στο κούτελο και στο δεξί χέρι με το χάραμα του αντιχρίστου. Εγώ αρνούμαι να βάζω το τσιπάκι πάνω στο κούτελο για να γίνω υποτακτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έξερα να πει αυτό. Αλλά εδώ όλοι το διαφημίσαμε. Συμφωνούμε με αυτό που είπατε. Θα σας πω μόνο κάτι. Αν αρνούμαστε να βάλουμε αυτό το πράγμα στην τσέπη μας, πόσο μάλλον αρνούμαστε να το βάλουμε στο κούτελο ή στο χέρι. Κάποια απάντηση. Θα ήθελα να πω λίγο για το κάθε της νομικής προστασίας, το οποίο έθεσε ο κύριος προηγουμένως που μιλούσε, ο οποίος μέσα στην αγωνία που λέει ο άνθρωπος, εξέφρασε έναν εύλογο προβληματισμό. Πώς θα προστατευτούμε απέναντι σε αυτή την λέλα. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προφανώς θα έχει κάποιο λόγο για να διαμαρτύρεται και να εκφράζει με τέτοιο έντονο τρόπο την δυσαρέσκειά του και την απορία του. Πράγματι, το νομικό σύστημα, το σημερινό στη χώρα μας, επιτρέπει, οι νόμοι δηλαδή, επιτρέπουν στους πολίτες οι οποίοι θίγονται από τέτοιου είδους πρακτικές να πάνε στα δικαστήρια και να προστατευτούν. Αν μάλιστα κάποιος έχει ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει αμέσως αντιμετωπίσεως. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να χρειάζεται μια επίγουσα ιατρική περίθαλψη, μια εγχείρηση. Λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση, τι θα κάνει που δεν θα έχει την κάρτα με τον ΆΜΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάει στο δικαστήριο να ζητήσει με ασφαλιστικά μέτρα την άμεση χορήγηση της ιατρικής περιθάλψης. Για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις. Ο νόμος δίνει λύσεις για όλα τα θέματα. Αυτό λέμε και στα πλαίσια αυτού του υπόλοιπου. Πράγματι, έχετε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα κρυφτεί κατά πόσο η διάταξη περί ΆΜΚΑ είναι συνταγματική, θα κρυφτεί για παράδειγμα κατά πόσο είναι αρκετός αυτός ο αριθμός για να επιζήσει ο άνθρωπος είναι της χειρουργικής επεμβάσεως. Μπορεί να πει το δικαστήριο, μπορεί να δεθεί κάποιος, δεν ξέρω ο οποίος θα πει ότι είναι νόμιμο. Να πετάνει, ξέρω, ο άνθρωπος και να λύσει. Σε αυτή την περίπτωση νομίζετε ότι θα μείνει χωρίς αντίδραση. Θα υποστηθεί κάποιες συνέπειες ένας τέτοιος δικαστής. Υπάρχει και κακοδικία, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιο δικαστήριο, σεβόμενο με αυτό, το οποίο θα έλεγε ότι ένας άνθρωπος που χρήζει αμέσως χειρουργικής επεμβάσεως δεν θα έχει κρυφθεί επειδή ο ασθενής δεν έχει το άγχος. Δεν νομίζω ότι
άκουσα κάτι με τους αυτούς. Η μεμονωμένη, η μεμονωμένη κίνηση. Μισό λεπτό να πάρουμε. Η μεμονωμένη κίνηση, κάτι τέτοιο, δεν είναι εύκολο του καθένα. Νομίζω ότι μέσω αυτό το θέμα πτήσεων, μέσω των εμποριών, είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα. Δηλαδή, νιώσω ομαδική, ομαδικό αίτημα. Γιατί είστε νομικός και γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει οι καθηγητές. Τι σημαίνει δικαστήριο γενικά. Έτσι. Σημαίνει να χάνω μέρες, να χάνω μεροκάματα και σε αυτή την κρίση που υπάρχει, να τρέχω για αυτό, να τρέχω για εκείνο, αν έχω να πληρώσω δικηγόρο. Έκανα μία κίνηση να πάω στα ΚΕΠ και να πω ποιος μου έδωσε αυτό το νούμερο. Ποιος με ενημέρωσε αυτό το νούμερο. Δεν βρήκα άκρη. Μου είπαν το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει να πάω δικαστικός. Ποιος μου δίνει τον χρόνο και τα χρήματα να πάω δικαστικός. Δεν καταλαβαίνω. Εκεί είναι που πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις ομαδικές. Ενωριακά, μέσα από αυτή την ομάδα που γίνεται. Με υπογραφές. Αυτό. Ευχαριστώ. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και μάλιστα θα λέγαμε ότι συνιστούμε να μην πάτε στα κόμματα. Σας το συνιστούμε, δηλαδή, να τα αποφύγετε. Δεν μίλησα τα κόμματα, καμία σχέση, δεν είμαι κυρίως η πολιτική. Μιλάω ως ενορία, ως άνθρωπο που δεν το θέλει. Δεν μιλάω με κόμματα. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί νομικά αυτό το πρόβλημα είναι τα δικαστήρια. Και η νόμιμη διαδικασία των δικαστηρίων. Υπάρχουν προσφυγές, υπάρχουν ειδήσεις, αντιπρόσωπους. Μπορεί κανείς να μάλιστα να κάνει και μια διοικητική προσφυγή, να μην πάει στα δικαστήρια, να κάνει ένα έγγραφο και να το στείλει. Οπότε είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να απαντήσει. Εάν πάλι δεν απαντήσει, πάλι έχει δικαίωμα ο πολίτης να προσφύγει στα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, βάσει του συντάγματος, η διοίκηση υποχρεούνται να απαντά στις αιτήσεις του πολίτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πραγματικά από αυτό. Τώρα, για το χρηματικό, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος σήμερα έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα, τις οικονομικά προβλήματα. Ο χρόνος είναι μια έννοια περίεργη στα δικαστήρια, ειδικά. Ας μην λειτουργήσουμε καλύτερα. Μπορεί να λειτουργήσει υπέρ και, αλλά και εναντίον του πολίτη. Και αντίστοιχα υπέρ ή εναντίον του κράτους. Τώρα, αν κάποιος είναι τόσο φτωχός ώστε να μην έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια περιπέτεια. Σωστό, ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, εφόσον έχουμε δίκιο και πάμε στο δικαστήριο και το βρίσκουμε και πει το δικαστήριο ότι πράγματι συμπολίτη έχεις δίκιο, επιδικάζονται και δικαστικά έξοδα. Οφείλει το δικαστήριο να επιδικάσει τα δικαστικά έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί ο πολίτης. Έτσι, τώρα, εάν είναι φτωχός εντελώς και έχει έμπεια και έχει πρόβλημα επιβιώσεως, πάλι το κράτος είναι υποχρεωμένο και μέσω του δικηγορικού συλλόγου υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να πληρώνουν. Καλά. Συγγνώμη, θα πω κάτι. Ότι μέσα στους σκοπούς της εστίας πατερικών μελετών, όταν θα γίνει μάλιστα και επίσημη παρουσία που θα κληθεί να παρακολουθήσουν κάποιοι μέσα στο Μάιο, θα κληθείτε να παρακολουθήσει το Σιδέρεν, την επίσημη παρουσίαση της εστίας, μέσα στους σκοπούς είναι και το θέμα αυτό της προστασίας των πολιτών από όταν διώκονται για αυτή την ιατρική λήψη, άμκα, καρτών και τα λοιπά και την καταπίεση που υφίσταται. Αυτό σιγά σιγά θα εξελιχθεί. Κύριε, θα πω το κυριότερο. Βλέπουμε μια διαρκή επίκριση και επιθετικότητα. Λέμε τώρα, ας πούμε, τι κάνει η Εκκλησία. Να πω κάτι. Έχουν υπογράψει 800 παπάδες και μοναχοί. Είδε τίποτα αυτό. Ένα δύο δισκάλους εμπορούς. Και η Εκκλησία, τι κάνουμε, ας πω,
ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θυμήθηκα τον πατέρα Αντώνιο τον Ελευθερόπουλο, που ξέρετε με ποιον τον αρέσει, που πάλευε μόνος του. Ναι, ήμασταν έτσι μόνος του. Λοιπόν, και τι κάνει, γιατί εσύ τι κάνει για τις αίρεσεις. Ποιον τον ενδιαφέρει. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, είναι εύκολες οι επικρίσεις. Εδώ γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια και πολύ μέσα και από την από τα ιστολόγια του Ορθόδοξου Παραδειγματήριου, από τις αναβάσεις, η πρωτοβουλία αντιρρησιών και τώρα η εταιρεία κάνει, απανά πάρα πολλές ώρες εργασίας. Μένω ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Αμέσως επίκριση, να είμαστε έτοιμοι να συστατευτούμε σε αυτό, να είμαστε ειρηνικοί, ψύχρεμοι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα. Η διαρκή επίκριση όμως δεν βοηθάει. Και μάλιστα, συγγνώμη, δεν είναι μέρο. Κουβεντούλα, τρώει ο λύκος τη βεντούλα. Για τον Χριστό Γέροντα. 800 υπογραφές, το όνομα του Χριστού Γέροντα είναι κόκκος μέσα στην άμμο. Για τον Χριστό μιλάμε. Δεν με νοιάζουν εμένα τα δικαιώματά μου. Είμαι φανερή σε όλους. Το όνομά μου, το επίθετό μου και ιδιότητά μου. Για τον Χριστό 800 υπογραφές είναι τίποτα. Κοιτάξτε, μάλλον επειδή ακριβώς έτσι και επιθετικότητα. Για τον Χριστό και 800 τρισεκατομμύρια υπογραφές είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Άρα λοιπόν, μη μας βάζετε στο παιχνίδι το ποσοτικό, λέγοντας ότι για τον Χριστό 800 υπογραφές είναι τίποτα. Για τον Χριστό όμως ήταν πολύ και ένας μεγάλος φόβος, όταν είχε μείνει μόνος. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, για τον Χριστό ήταν πολύ και ένας μόνο μάρτυρας που μαρτύρησε κατά την πίστη. Δεν θέλω λοιπόν να ακούω είναι λίγες υπογραφές, είναι πολλές, είναι οτιδήποτε. Ας αποκτήσουμε μαρτύρ, ομολογιακό χρόνο καταρχάς, ας είμαστε μέσα στην πορεία αυτή της Εκκλησίας μας όπως την έχουμε αποδεχτεί από το βάφτισμά μας και μετά και ο Θεός θα ενεργήσει. Ας έχουμε εμπιστοσύνη. Ευτυχώς ο Θεός δεν μετράει ποσοτικά. Εδώ μαζευτήκαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, όπως είπε ο πατέρας Γιάννης, λοιπόν, όποιος θέλει να αγωνιστεί, αγωνιστεί. Όποιος θέλει να φωνάζει, δεν θα αγωνιστεί ποτέ. Λοιπόν, μπορεί να επικαλείται στον Χριστό, αλλά δεν θα αγωνιστεί ποτέ. Λοιπόν, η κυρία. Διαβάζοντας το έντυπο της άρνησης μας, δήλωσης μας, που διανόμαστε την κάρτα του πολίτικου, στην οποία μας ζητώνται να δώσουμε το όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, email και άλλα στοιχεία, διαβάζοντας λίγο παρακάτω, βλέπουμε σε κάποιο σημείο που λέει ότι τα ονόματα όσων αρνούνται αναρτώνται περιοδικά στο διαδίκτυο. Και η απορία μου είναι, γιατί να αναρτώνται στο διαδίκτυο. Γιατί δηλαδή να έχει οποιοδήποτε πρόσβαση στα ονόματα όσων αρνούνται τα πάρα και κάτω πολύ. Και πώς προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται τελικά, όλοι δεν θέλουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλοι δεν θέλουμε μια κάρτα για την ενότητα μας, αλλά τελικά μήπως φοβόμαστε να δηλώσουμε κάτι σε αυτόν τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, ακούστε, το δηλώσιο είναι μια θέση, δεν υποχρεώνει κανείς κανένα να το κάνει αυτό. Δεν υποχρεώνει κανείς να βάλει το όνομά του στο διαδίκτυο. Ας μην το καταθέσεις, καθόλου μου θέλει. Είναι θέμα ομολογίας για εμάς, καταλάβατε. Εάν σκεφτόμαστε ότι θα δει το όνομά μου ότι είμαι χριστιανός και είμαι ιδιώτης κράτους, μπορείς, τι θα κάνουμε έτσι κάποιο. Τι θα κάνουμε. Και αντιδρά κανένας όπως μπορεί. Εσείς αντιδράστε με διαφορετικό τρόπο. Κάντε παραστάσεις, γράψτε επιστολές, παίρνετε στους πολιτικούς, στους δημοτικούς άρχοντες, στα δικαστήρια, ό,τι νομίζετε. Απλώς είναι βλέποντας ο ένας τον άλλο, βλέπετε εκεί στο διαδίκτυο, έχετε δει τους καταλόγους αυτούς, δίπλα στον ψαρέλο με αυτή τη πανεπιστημίου. Ο δικηγόρος, ο άνθρωπος, η νοικοκυρά, έτσι. Και βλέπουμε όλοι εδώ ότι είναι όλη η κοινωνία δίπλα σε αυτό. Έτσι, με μια διεύθυνση ομολογίας. Μάλιστα, θα σας πω ότι αυτό που λέτε είναι τελείω, είναι πολύ σπάνιο στα μηνύματα που στέλνουν. Λένε γιατί μας βάσατε. Αντιθέτως, διαμαρτύρονται επανειλημμένως γιατί δεν βλέπουμε το όνομά μας. Λοιπόν, είναι θέμα ομολογίας. Όποιος θέλει, στο κάτω. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Υπάρχει μία κυρία η οποία δεν πήρε τον ΆΜΚΑ, έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια και πέθανε. Πολλοί αγιορείτες μας είπαν
Όποιος δεν πάρει τον άντρα, πάει μάρτυρας. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι θα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος που δεν έχει το μαρτυρικό φρόνημα να πει όχι σε όλα αυτά τα πράγματα και να δεχτεί το θάνατο σαν σωτηρία και ομολογία. Ένα αυτό. Δεύτερο, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι κυβερνήτες μας πέρασαν όλα αυτά τα αντίθετα συστήματα και συγχαρητήρια σε εσάς μόνο που συμμετέχετε, όχι στην υπόλοιπη ιεραρχία, σας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί νομίζετε ότι τα βάζουμε με όλη την ιεραρχία. Πρέπει η Εκκλησία τη στιγμή που ο Καρά Μάναλης είναι μασόνος, ο Παπαντρέου τα ίδια και είναι αντίχριστοι, να τους αναθεματίσει και να τους αφορήσει βάσει των ιερών κανόνων, γιατί βγάζουν την αριθμοποίηση του προσώπου του ανθρώπου και η Εκκλησία δεν το κάνει. Και τρίτον, γιατί η Εκκλησία δεν βγάζει εγκυκλίους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ κλείσαμε. Αγαπητοί αδελφοί, κλείσαμε, ο χρόνος πέρασε. Απλώς θα διαβαστούν τα απορίσματα. Εστία πατερικών μελετών. Ορίσματα της ημερίδας ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα. 31 Μαρτίου 2011. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, ο άνθρωπος οικειοθελώς έχασε το Θεός το δώρο της ελευθερίας που απελάμβανε εντός του Παραδείσου, όμως σαρκωθείς ο Λόγος του Θεού κατέρχεται επί γης και ξαναχαρίζει το δώρο του στον πεσόντα άνθρωπο. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα που έχουν δεχθεί την επίδραση της χριστιανικής ελευθερίας, ο άνθρωπος απολαμβάνει, έστω και μερικώς, την τιμή που του αξίζει ως εικόνος Θεού που πορεύεται προς το καθομοίωση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μορφή παγκοσμίου διακυβερνήσεως, της νέας τάξεως πραγμάτων και της παγκόσμιας κυριαρχίας της νέας εποχής. Το προσχέδιο νόμου ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, η οποία έχει τις απαρχές της στη συνθήκη Σέγγεν και φτάνει ως την κάρτα του πολίτη, θεσμοθετεί θεωρητικά νομικά με τον νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και κοινωνικά πρακτικά με την κάρτα του πολίτη τη διαστροφή της χριστιανικής αντιλήψεως περί της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θεωρείται απριόρι ύποπτος, υποβιβάζεται στο επίπεδο του ζωικού βιολογικού όντος που διακατέχεται από τα πάθη που τον κρατούν μακριά από την ελευθερία, θεωρείται ένας αριθμός, εξάρτημα του παγκοσμίου κράτους που ελέγχεται από τους γνωστούς αγνώστους εξουσιαστές και όχι ως πρόσωπο που διαφεντεύεται από τον Πανάγαθο Θεό. Δεύτερον, πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και του άρθρου 153 του νόμου περί ΆΜΚΑ είναι αντισυνταγματικές, καθώς κατάφορα παραβιάζονται το άρθρο 9α του Ελληνικού Συντάγματος που απαγορεύει τη λήψη, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. Παραβιάζονται επίσης και άλλες διατάξεις του Συντάγματος αλλά και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την προστασία της προσωπικότητος, του ασύλου, της ιδιωτικής ζωής κλπ. Γι' αυτό το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως όπλα για την προστασία ελευθεριών του ανθρώπου. Τρίτον, οι κυβερνώντες πολύ έντεχνα παρουσιάζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή την ηλεκτρονική λειτουργία της διοίκησης η οποία χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο διεκπαιρέωσης πάσης φύσεως υπηρεσιών για τους πολίτες της ως την καλύτερη λύση για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μέσω της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών
της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Εξετάζοντας από τεχνολογική σκοπιά την υλοποίησή της, που άλλα κράτη έχουν ήδη χρησιμοποιήσει, καταδεικνύεται πως οδηγούμαστε σε μια μηχανογραφημένη δικτατορία άνευ ιστορικού προηγουμένου, στην απροπροσωποποίηση και αριθμοποίηση των ιδίων των πολιτών που το κράτος εξυπηρετεί μέσω της αλόγιστης καταγραφής πάσης φύσεως προσωπικών στοιχείων σε βάσεις δεδομένων που θα διαμοιράζονται διακρατικά για λόγους ασφαλείας. Τέταρτο, από την κυβέρνηση έχουν ανακοινωθεί οι κρίκοι της ηλεκτρονικής αλυσίδας με την έκδοση ποικίλων ηλεκτρονικών καρτών, όπως παραδείγματος χάρη κάρτας αγορών φοροκάρτα, κάρτας εργαζομένων, κάρτας υγείας, δημότη, μετανάστη και κυρίως της κάρτας πολίτη. Η προσπάθεια επιβολής της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως σε όλο τον κόσμο έχει δημιουργήσει σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Ρωσία σφοδρές αντιδράσεις. Οι δικές μας αντιρρήσεις σχετικά με την ασημαντότητα ή επικινδυνότητα της κάρτας συμπυκνώνονται στα εξής. Δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτησή μας από το δημόσιο. Μπορούμε και με το τωρινό δελτίο ταυτότητος να εξυπηρετηθούμε αν οργανωθεί το δημόσιο. Αποδεδειγμένα, όλες οι βάσεις δεδομένων υπουργείων, υπηρεσιών, τραπεζών, εταιριών είναι διάκριτες από τη δράση των hackers. Ακόμη και οι ίδιοι οι διαχειριστές των βάσεων πολλές φορές είναι υπεύθυνοι για τη διαρροή αθωρήτων πληροφοριών. Η καταγραφή των προσωπικών δεδομένων έχει ολέθριες συνέπειες για την προσωπική ζωή και την κοινωνική ανέλυξη του ανθρώπου. Η ανάκληση δεδομένων του παρελθόντος μπορεί να τον εμποδίσει να προοδεύσει, να τον απομονώσει και να τον κάνει να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις επιθυμίες των εξουσιαστών. Με τη χρήση ενός ενιαίου κωδικού αριθμού διασυνδέονται όλα τα αρχεία και η μέχρι τώρα μερική και παράνομη παρακολούθηση γίνεται καθολική και νόμιμη. Τέλος, δεν είναι ευκαταφρόνητη για τη σημερινή τραγική συγκυρία και η υπερβολική δαπάνη για την έκδοση των καρτών. Η εφιαλτική κατάσταση που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικά από την υποέκδοση κάρτων του πολίτη επιβάλλει πρώτον, τη γνώση και εκ καρδίας αποδοχή της ορθοδόξου διδασκαλίας ότι το αυτεξούσιο και εν γέννη η ελευθερία του ανθρώπου είναι δύο δώρο. Δεύτερον, την ενημέρωσή μας και την συνειδητοποίηση του κινδύνου απειλής της ελευθερίας που μεθοδεύει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την έκδοση της κάρτας του πολίτη. Τρίτον, την απόφασή μας ως πολίτες και ορθόδοξοι χριστιανοί να αντισταθούμε στην επιβολή της κάρτας. Αυτή την απόφαση πρέπει να την κάνουμε πράξη με πρώτον, την παράκληση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να τοποθετηθεί επιγόντως κατά της ηλεκτρονικής τυραννίας όπως και παλαιότερα. Δεύτερον, ποικίλες παραστάσεις και αιτήματα προς τις αρχές της πολιτείας. Τρίτον, την προσφυγή μας στη δικαιοσύνη, ελληνική και ευρωπαϊκή, με σκοπό την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας. Τέταρτον, τη διαρκή συντήρηση του θέματος στην επικαιρότητα. Πέμπτον, την ενημέρωση των συμπολιτών μας με συζητήσεις με το διαδίκτυο, με έντυπα, ομιλίες και ημερίδες. Έκτον, την εξάπλωση δικτύου ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Έβδομον, τη συλλογή υπογραφών κατά της Κάρτας Πολίτη, την οποία συνεχίζει η πρωτοβουλία Εκκλησιών Ορθόδοξης Συνείδησης ΠΡΑΟΣ και έχει φτάσει στις 60.000 υπογραφές. Όγδον,
την άρνηση παραλαβής της κάρτας αν εκδοθεί και την σταθερή μας απόφαση να δεχτούμε οποιασδήποτε συνέπειες. Τέλος, πιστεύουμε ότι η αποτροπή του όπλου της νέας τάξης πραγμάτων της κάρτας πολίτη μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του Τριαδικού Θεού. Από αυτόν πρέπει να αντλούμε δύναμη και χάρη σε αυτόν μας τον αγώνα. Μήτρα της Προσωπικής Σχολής για την προσφορά αυτού του χώρου.